λίγο να γίνει το λάθος. Παίρνει ο Καρλίτος και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα επιβεβαιώνεται με τον Καρλίτος να πιέζει. Και στο 3 ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ από το ελεύθερο λάθος που έκανε ο Μπόρις Κλέιμαν. Δείτε και πάλι. Λιγοράθυμος ο Βόλος στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Ο Ρομέρο γύρισε για τον Κλέιμαν. Αυτός καθυστερεί. Πιέζει ο Καρλίτος. Θα κλέψει την μπάλα και θα τη στείλει στο βάθος της εστίας. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Χατζηγιοβάνης. Φεύγει μπροστά, ζητάει απέναντι ο Καρλίτος. Κάνει κίνηση και ο Ιωαννίδης. Σηκώνει το κεφάλι ο Χατζηγιοβάνης. Σέντρα δεν είναι καλή. Χάνεται το έλεγχος μπάλας. Έρχεται ο Ιωαννίδης. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για το 2-0 και θα το κάνει στο 4. Υπέροχη προσπάθεια από τον Φώτη Ιωαννίδη. Εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Χατζηγιοβάνη και το λάθος στο κέντρο της άμυνας του Βόλου. Ένα σοκ για τους φιλοξενούμενους στο ξεκίνημα. Το λάθος από τον Ρομέρο, δεν μπόρεσε να βοηθήσει και ο Πουρίτα. Έρχεται ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν τελειώνει με τη μία, γιατί δεν ήταν τέτοια τοποθέτηση του σώματός του. Παίρνει την μπάλα δεξιά και στην έξοδο του Κλέιμαν θα πλασάρει στην απέναντι γωνία. Πουρίτα. Πάσα του Πουρίτα για τον Μπαρτόλο. Από εκεί για τον Φερνάντες. Καλοί τεχνίτες και οι δύο. Ικανότατοι με την μπάλα κάτω. Φεράρι. Ένας ακόμα τέτοιος ποδοσφαιριστής. Ένα σούτ του Φεράρι. Λάθος από τον Διούδη. Βρήκε την μπάλα με τα δάχτυλα και την έστειλε κόρνερ. Γύρισε ωραία ο Καρλίτος, δεν έπαιξε κάθετα, αλλά σούταρε απέναντι στη γωνία. Εντυπωσιακή επέμβαση του Κλέιμαν. Κρατάει ο Ρεγκατέν και βλέπει τον Τζοκάνη. Αυτός ωραία πάσα για τον Φερνάντες. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Βόλος και θέλει να πατήσει την περιοχή ο Φερνάντες. Το κάνει, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Πέρασε ο Φερνάντες, το σούτ, την μπάλα κόντραρε πάνω στον Βέλεθ. Φωνές από τον πάγκο του Βόλου στο 27. Καταπληκτική προσπάθεια του Καρλίτος πάνω στον Ρομέρο και έβγαλε και μία πάσα για τον Ιωαννίδη, ο οποίος με τη δύναμη που έχει θα μπει στην περιοχή, το πλασέ επέμβαση από τον Κλέιμαν. Καρλίτος. Πέρασε ο Καρλίτος με καλή τεχνική κατάρτιση, χαμηλό κέντρο βάρους και ευκολία στο να αλλάζει κατεύθυνση. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να παίξει και σε άλλη θέση εκτός από αυτή του φορ. Βιτάλ. Με το εξωτερικό για τον Χατζηγιοβάνη, μία απίθανη επαφή από τον Χατζηγιοβάνη που μετά την ασίστ που έβγαλε στον Ιωαννίδη στο 33 θα πετύχει και γκολ 3-0 για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ξανά η κίνηση του Χατζηγιοβάνη απέναντι. Δηλαδή πως έβαλε το σώμα του σωστά πίσω την μπάλα ο Καρλίτος και με το εξωτερικό από την πάσα του Βιτάλ σημάδεψε τον Χατζηγιοβάνη έχοντας δει την κίνηση του εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Με το εξωτερικό μέρος του παπουτσιού σημάδεψε τη γωνία ο Χατζηγιοβάνης. Πάσα για το Φεράρι μες περιοχή. Ο Φεράρι κάνει κίνηση. Θα βγάλει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ο Διούδης δεν πρόλαβε να πάρει την κεφαλιά. Δεν ξέρω αν την βρήκε καν ο Φανβέρτ. Έχω την εντύπωση ότι δεν κατάφερε να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Εάν κατάφερε. Πάσα του Χουάνκαρ. Έφυγε ο Ιωαννίδης. Έχει μείνει κάτω η σημαία. Αφήνει στον Καρλίτος. Ο Καρλίτος θα πάρει την μπάλα μπροστά με μια τρίπλα πάνω στον Φεράρι. Δεύτερη τρίπλα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Στο 44. Ξανά ο Καρλίτος μέσα στη φάση. Τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές μέχρι τώρα. Στο μάτς. Διαμαρτύρονται για offside οι παίχτες του Βόλου. Στο ξεκίνημα της φάσης. Εδώ δείτε. Τώρα εδώ στο σύνθημα Κουτσιάφτης. Ο Βιτάλ παίρνει φόρα απέναντι στον Κλέιμαν. Η μπάλα θα πάει χαμηλά. Την βρήκε ο Ισραηλινός θεματοφύλακας του Βόλου. Αλλά η μπάλα κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα προβάδισμα 4 γκολ κόντρα στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Ένας από τους δύο, βολεύεται περισσότερο ο Φερνάντες, αλλά αφήνει στον Παριέντος. Αλλά περνά από την πρόσκρουση της μπάλας στο δοκάρι, στην προώθηση του Γκιουλέν, θα καταλήξει στα δίχτυα του Διούδη και η αλλαγή του Αμπασκάλ θα μειώσει το σκόρ για τον Βόλο. Θα γίνει το λάθος, κερδίζει ο Ιωαννίδης, έφυγε ο Βιτάλ με τον Καρλίτος. Τον Καρλίτος ήταν η επιλογή. Βγήκε από την εστία ο Κλέιμαν και τώρα είναι χωρίς τερματοφύλακα η εστία. Το πλασέ από μακριά ο Γκρίλο κατάφερε να απομακρύνει, αλλά υπάρχει πέναλτι για χέρι. Καταλογίζει αμέσως ο Κουτσιάφτης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στη φάση. Εδώ. Θα πάει να το δει ο ίδιος. Προφανώς υπάρχει διαφωνία για να πηγαίνει να το δει. Θα πάει και θα δώσει ελεύθερο. Παίρνει πίσω την απόφαση του για πέναλτι. Εκτέλεση από τον Βιτάλ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, έρχεται ο Καρλίτος. Ένα ακόμα γκολ.
το 5-1 στο 69 με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Καρλίτος, που λίγο πριν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο μένει να δούμε αν θα γίνει τελικά η αλλαγή. Θα στείλει την μπάλα στο βάθος εστίας του Κλέιμαν. Κίνηση είναι καλή του Βοϊτκόφσκι με στην περιοχή. Κοιτάζει τις επιλογές του και αποφασίζει να πλασάρει με το εσωτερικό, με το δεξί στην μπάλα μακριά από την εστία του Διούδη.